φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πώς να εκφράσω αυτό το συναίσθημα που νιώθω σήμερα, τώρα μαζί σας, σε αυτή τη μεγαλειώδη, μοναδική, συγκλονιστική προσέλευσή σας εδώ στο Δημοτικό Θέατρο. Δεν το ανέμονα. Να είστε καλά. Κοντεύουμε, φίλες και φίλοι. Λίγοι μήνες, λίγες εβδομάδες μείνανε μέχρι την τελική ώρα που θα δώσουμε τη μεγάλη μάχη, όπως είπε ο Βασίλης. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω ότι είναι σήμερα μαζί μας και ο πρώην Υπουργός, ο κύριος Απόστολος Κράτσας. Και οφείλω να το πω διότι παραλύσει. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τους δύο πρώην Προέδρους της Παράταξης, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά και τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη για τα πολύ καλά τους λόγια. Πραγματικά με συγκίνησαν. Ούτε αυτό το ανέμενα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι στήριξαν την Παράταξη αλλά και την πατρίδα στα δύσκολα και από όπου πέρασαν έβαλαν τη σφραγίδα τους. Και τους αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Κύριο Αντώνη Σαμαράς, πάντα στην πρώτη γραμμή, και ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, πάντα μάχημος και τώρα υποψήφιος ευρωβουλευτής που θα πρέπει όλοι να το στηρίξουμε, το οφείλουμε άλλωστε. Φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να πω τίποτα για τον Βασίλη τον Κικίλια. Και μόνο ότι μετά από 10 ώρες ταξίδι με αυτοκίνητο, εχθές στην Καρδίτσα που είχε οργάνωση η εκδήλωση ΟΝΕΡ, πήρε το πρώτο αεροπλάνο, ήρθε στην Κέρκυρα για να μας τιμήσει σήμερα, αυτό και μόνον είναι μέγα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως και για την εκνευσμένη ομιλία του που με λίγα λόγια μεστά μας έδωσε να καταλάβουμε τι διακυβεύεται στις επόμενες εθνικές εκλογές. Φίλες και φίλοι, πράγματι η Κέρκυρα είναι ένα πολύ όμορφο νησί, μοναδικό, στραβροδρόμι πολιτισμών με παράδοση, ιστορία, πολιτισμό. Κοιτάξτε όμως την εικόνα γύρω σας. Έχουμε καταντήσει ένας απέραντος σκουπιδοτενεκές. Δεν μας αξίζει αυτό, φίλες και φίλοι. Αλλά υπάρχει όνομα πίσω από αυτό. Τρεις κάλπες, μία επιλογή μας λέγανε πριν από 5 χρόνια. Και αυτές οι κάλπες ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Το θυμίζω.